Δεν θέλουμε να καούνε, αλλά θέλουμε να πάρουν ωραίο χρώμα. Λοιπόν. Ναι. Πω, δείτε τι ωραίο χρώμα που πήρε. Μόνο παιδιά με λίγη ζάχαρη, δηλαδή νόση ακούμπησε. Πώς έβαλες 150 γραμμάρια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, τα μόνα υλικά που μείνανε είναι η κρέμα γάλακτος, οι δύο βανίλιες. Εμείς δηλαδή και από το βούτυρο βάλαμε μόνο 50 γραμμάρια πάνω από το... Κάτσε φταίει γιατί έχει καραμέλα μέσα. Το καταήθιν πώς έγινε? Όχι, θέλει μισή ώρα. Α, μισή ώρα. Μόνο του. Ναι. Εκεί να κάθεται. Εκεί να κάθεται. Στους 170 βαθμούς θέλει μισή ώρα. Λοιπόν, θα αφήσουμε να πάρουν λίγο χρώμα. Ξέρω, αλλά θέλω να το κάνω ακριβώς για να μην μπερδευτείτε κι εσείς, να μην γίνει κανένα μπέρδεμα. Αυτό και λιγότερο το μάτι, γι' αυτό παίρνει παραπάνω είναι ώρα. Είναι μικρό. Δεν θέλει τίποτα παραπάνω, θέλει αυτά τα υλικά. Τώρα, σε αυτό το σημείο, όταν αυτά τα μήλα πάρουν και αυτά το ίδιο χρώμα με εδώ, έτσι, παίρνουμε και χωρίζουμε την κρέμα γάλακτος στη μέση. Ρίχνουμε τη μισή εδώ, εσείς θα τη ρίξετε τη μισή στην πρώτη δόση που θα κάνετε και την άλλη μισή στην άλλη. Και την άλλη μισή εδώ. Και ανακατεύουμε. Πόπο, τι μυρωδιά. Και έτσι γίνεται η καραμέλα γενικά, να έχετε μια ιδέα. Αυτή είναι η καραμέλα, έτσι είναι αυτή που τρώτε η καραμέλα. Θυμίζει πάρα πολύ κάτι οι καραμέλες που τρώγαμε όταν ήμασταν μικροί, με γεύση καραμέλα, τις θυμάσαι? Κάτι καραμέλες, πολύ καραμελένιες. Ακόμα τις τρώω. Αυτές. Γιατί όταν εσύ δεν τις τρώς? Τις τρώω πολύ. Εγώ πάντα έχω στην τσάντα. Λοιπόν, μία βανίλια στο ένα τηγάνι. Αλλά εκείνες έχουν πολύ βούτυρο από ό,τι έχω διαβάσει. Ναι. Πάρα πολύ βούτυρο. Ουσιαστικά κρέμα είναι, δεν είναι βούτυρο. Λοιπόν, μία βανίλια εδώ, μία βανίλια εδώ. Μισή πρέζα αλάτι εδώ, μισή πρέζα αλάτι εδώ. Πολύ το χρώμα. Τώρα θα δεις. Θα τα ενώσω. Και τι ωραία που μυρίζει. Για να μην έχω δύο τηγάνια. Και θα περιμένω να πάρει μία βράση. Και τα μήλα είναι έτοιμο, η καραμέλα είναι έτοιμη. Εδώ τι έχεις? Αυτό τι είναι? Το αλάτι. Θα βάλεις αλάτι. Βάλαμε μία πρέζα αλάτι. Πάντα στην καραμέλα βάζουμε μία πρέζα αλάτι για να είναι πιο έντονη η γεύση της καραμέλας. Το έχω ξαναπεί αυτό. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, τα αφήνω αυτά εδώ λίγο στην άκρη, ίσα-ίσα να συνεχίσουν να βράζουν, εντάξει. Και πάμε να ετοιμάσουμε τώρα την κρέμα μας. Η κρέμα η σιμιγδαλένια που θα κάνουμε. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο και αυτή θα την κάνω πάλι σε ρίλθρο. Ναι, σε 3 λεπτά θα την έχω τελειώσει, φίλε Στέλιο, μην φοβάσαι. Λοιπόν, έτσι όπως είναι. Έχει αυγά. Έχει δύο αυγά. Δύο αυγά που τα ψήνουμε στο τέλος. Λοιπόν, ρίχνω το γάλα. Βάζω τέρμα τη φωτιά μαζί με τη ζάχαρη. 100 γραμμάρια ζάχαρη, 500 γραμμάρια γάλα. Έτσι, περιμένω λίγο να αρχίσει να βράζει. Λοιπόν, αυτά είναι έτοιμα και εσύ θα αρχίσει να στείνει το γλυκό μέχρι που να ετοιμάσουμε την κρέμα. Λοιπόν. Μετά από μισή ώρα, το καταήφι, το 1/4 τη συσκευασία με το βούτυρο στο φούρνο, σε τι θερμοκρασία? 170 βαθμούς. Αυτό είναι μόνο το 1/4 τη συσκευασία? Ναι, μόνο αυτό είναι. 150 γραμμάρια. Αυτό είναι 1/4 περίπου. Άρα. 1/4, 1/3 εκεί πέρα. Έχει γίνει έτσι. Λοιπόν, και εσύ τι κάνουμε? Εσύ τώρα. Ξέρεις τι, είναι απαραίτητο λίγο να δοκιμάσεις την καραμέλα για να καταλάβεις τι έχουμε κάνει. Γιατί δεν έχεις καταλάβει το πόσο ωραίο πράγμα έχει γίνει. Και εγώ θέλω να τη δοκιμάσω. Λοιπόν. Θα καίει λίγο, αλλά είναι απαραίτητο να καταλάβεις το τι πράγμα έχει γίνει. Έφαγα πάρα πολύ χτες να είναι έτσι. Είναι πολύ σεξι, ρε παιδιά. Είναι πολύ νόστιμο. Είναι άλλο πράγμα. Παιδιά. Παιδιά, είναι ωραία. Όχι, είναι μια αναμενόμενη γεύση. Φέι, έλα να δεις τώρα τι θέλω να κάνεις. Μέχρι που να κάνω εγώ την κρέμα. Θέλω να μου βάλεις μήλα. Είναι καραμέλα. Με γεύση μήλο. Που λίγο ξυνίζει γλυκά. Καραμέλα. Όχι πολύ γλυκιά, ξυνίζει λίγο. Είναι αυτό που σου είπα. Εγώ βάζω 150 γραμμάρια. Μέχρι εκεί που πρέπει. Δεν παθαίνεις αυτό το. Άμα θες να βάλεις παραπάνω, σου είπα μπορεί να βάλεις άλλα 50 γραμμάρια. Αφού στείνεις εσύ, βλέπω. Αφού με τρέχει ο Στέλιος. Με τρέχει πολύ άσχημα. Λοιπόν. Ωραία. Τα μήλα σε σχήμα... Από κάτω. Πώς λέγεται αυτό που φυσάμε και γυρνάει? Έλικα. Έλικας, λέω εγώ. Λοιπόν, κοίτα τώρα τι θα κάνουμε εδώ. Ανεμό. Την καραμέλα θα πάρουμε και θα τη χωρίσουμε στη μέση. Τη μισή θα τη ρίξουμε τώρα. Τα άλλα μισά θα τα βάλουμε από πάνω, μην αγχώνεσαι. Έχει δύο στρώσεις. Ναι. Θα βάλεις καταήφι. Τώρα θα βάλω την κρέμα από πάνω και μετά θα ξαναρίξω μήλα. Όπως. Που έρχεται και ποτίζει το καταήφι όλη αυτή την καραμέλα που κάναμε. Στέλιο, το λερώνω, φίλε. Και βάζουμε και γύρω-γύρω εδώ πέρα στις άκρες. Εδώ είναι το μυστικό, Στέλιο. Το καλό το λέρωμα. Λοιπόν, και πάμε εδώ πέρα στην κρέμα μας. Το γάλα με τη ζάχαρη. Γάλα, ζάχαρη, βράζει. Άσε πάνω στη φωτιά.
Να βάλω και τη βανίλια. Βάλε και τη βανίλια. Ρίξε και μία πρέζα αλάτι. Και εδώ, ε. Ναι, πολύ λίγο όμως αλάτι. Έτσι, μία πρέζα. Λοιπόν, μία πρέζα αλάτι, μία βανίλια μέσα. Ε? Κάτσε, Φέι. Εσείς πώς το ανοίγετε? Καμιά λοιπόν, φορά και λοιπόν. Μια βανίλια. Μια βανίλια, μία πρέζα αλάτι, ζάχαρη και γάλα, 500 γραμμάρια γάλα, 100 γραμμάρια ζάχαρη. Ρίχνουμε 80 γραμμάρια σμιγδάλι ψηλό μέσα με το που αρχίζει να βράζει το γάλα, έτσι. Και αρχίζουμε να ανακατεύουμε μέχρι να παίξει. Θες να κάνω? Ναι, αλλά θέλω να ανακατεύεις πολύ γρήγορα, να μην σταματήσεις να ανακατεύεις. Γιατί θα πιάσει. Και κάτω-κάτω να ξύνεις για να μην βιάσει τον πάτο. Δύο λεπτά, ούτε δύο, ούτε δύο. Λοιπόν, όταν αρχίζει να φουσκώνει, σημαίνει πως μετά θα αρχίσει να πέφτει και θα αρχίσει να σφίγγει. Για φέρω να δω πώς είναι. Όχι, μη φοβάστε, δεν είναι. Μήπως έχει πολύ μήλο, βρεάκι. Τι? Έχει πολύ μήλο. Είναι τάρτα μήλου είναι. Ωραία. Λοιπόν, το βγάζουμε λίγο από τη φωτιά, το ξαναβάζουμε με το που δούμε ότι αρχίζει να τραβάει από κάτω να πιάνει. Δεν έχω χαμηλώσει καθόλου τη θερμοκρασία, είναι στο τέρμα. Λοιπόν, με το που αρχίσει πάλι να βλέπω ότι αρχίζει κάτω στον πάτο να πιάνει λίγο, βγάζω 5 δευτερόλεπτα, ανακατεύω και μετά ξαναβάζω. Γιατί γελάτε? Τι γελάει? Πείτε. Γιατί δεν λέτε? Γιατί το παίρνω το μάτι όλη την ώρα από τη φωτιά και δεν μπορεί να κάνει πλάνο. Λοιπόν, Φέι, το παίρνω τώρα. Εγώ δεν έκανα. Έκανα εγώ κάτι λάθος? Το ξαναγυρίζω τώρα. Του τρέλανε στον δρόμο. Ωραία. Η κρέμα μας είναι έτοιμη. Βγάζουμε από τη φωτιά. Ρίχνουμε ένα αυγό και ένα κρόκο μέσα. Ανακατεύουμε. Ένα αυγό και ένα κρόκο. Ξαναρίχνουμε πάνω στη φωτιά και μετράμε μέσα. Μα τους έχεις αλύσει άστικα από την κατσαρολάρα. Και μετράμε με το που θα ρίξουμε ξανά πάλι στη φωτιά με τα αυγά μαζί. Μετράμε μέχρι το 10. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Έτοιμη η κρέμα μας. Μέρι. Δεν κάθισε πολύ ώρα το αυγό μέσα. Κάθισε και έχει ψηθεί ήδη. Σίγουρα. Ρίχνουμε την κρέμα της μυγδαλένια από πάνω. Εγώ αυτό με την κρέμα και τα αυγά λίγο το ψιλοκουβάμε πάντα, σε όλες τις συνταγές. Hey, μη φοβάσαι, γιατί άμα σκεφτείς ότι τα αυγά, τα μάτια στα φέρνουν και τρώσω ομό το αυγό, δεν θα πρέπει να φοβάσαι καθόλου. Γιατί τα μάτια, τα αυγά, τα τρώμε και είναι ομόσοκρο. Και εκτός από αυτό είμαι ο πρώτος Έλληνας μάστερ.